Είναι η κιθάρα. Ωραία. Έτσι νόμιζα. Ναι, ναι. Και επειδή ήμουν 13-14, τα έφερε η ζωή και οι πρώτοι κιθαρίστες που άκουσα ήταν ο Ρίκ Κλάπτον, να παίζει τον Τζον Μάγκελ, ο Πίτερ Γκριν, οι Animals. Αυτές ήταν οι πρώτες κιθάρες που άκουσα. Ναι. Μετά, καθώς μπήκα στην εφηβεία, άρχισα να ακούω και hard rock κιθάρες. Του Γκάρι Μουρ όταν έβγαζε Contours of Power και Big Drums of the Future. Ακριβώς. Το 66 του Iron Maiden γιατί τότε είχε βγει. Saxon, Accept, άκου δηλαδή και. Α, New Wave of British Heavy Metal και λοιπά εκείνη την εποχή. Ταυτόχρονα όμως άκουγα και Eagles. Σωστά. Άκουγα και Beatles, τα ακούγα και ονομά. Αλλά για μένα ήταν η κιθάρα μπροστά. Κιθάρα. Αυτό ήταν που μάγκεξε. Ο ήχο τη ηλεκτρική, blues, rock κιθάρα. Δηλαδή έπαθα την πλάκα μου. Ήταν ζητώ που ήταν. Δηλαδή Ρόντι Γκάλαχερ. Τι να πει. Τρελόμουν. Και όσο έμπαινα στην εφηβεία, αγόραζα δίσκους, έγραφα κασέτες από φίλους όπως κάναμε τότε. Όπως κάναμε. Ναι. Τα νέα παιδιά δεν ξέρετε, αλλά παλιά πηγαίναμε και έγραφα κασέτες από τους φίλους που είχαν δίσκους. Και πηγαίναμε σπίτι, όσο από εκεί είχαμε μια μεγάλη συλλογή από ροκ και blues κιθάρες. Οπότε αυτό ήταν το νέο.
Είχες, στην οικογένεια είχες επιρροές από μουσικές ή είχατε, δεν είχες κάποιο μουσικό, ήταν καθαρά δικό σου αυτό. Ναι. Η μαμά είχε τάση μουσική, απλή μουσική, κλασική μουσική και pop της εποχής, αλλά όχι έντονα, δεν υπήρχε κάποιο σπίτι. Οπότε έγινε μονίκια η ρόκιθα. Και όταν στα 18 μου βρήκα μια ευκαιρία να φύγω από την Ελλάδα, γιατί δεν είχα περάσει σχολές κάπου, και μου δόθηκε επιλογή, μου θες να πας στο εξωτερικό, να σκεφτείς τι να κάνεις και τα λοιπά, ή τι θα κάνεις. Είχα πει ότι θα γίνει χολή. Ήταν τέλη δεκαετίας του 80, δεν υπήρχαν σχολές χοληψίας στην Ελλάδα και υπήρχε μια σχολή χοληψίας στην Αγγλία. Ναι. Το ζήτησα με τους δικούς μου, είπαν και έχουμε γνωστούς στη Σκωτία, πήγαινε να μάθεις τη γλώσσα, πήγαινε να κάνεις τα μαθήματα για να μπεις στο Μεταπιστήμιο. Είπα ευχαριστώ πάρα πολύ, φεύγω. Στα 18 μου έτσι, έφυγα, έμεινα εκεί μόνος και εκεί ήταν που έμπλεξα στο Αμπερντίν, στην τοπική μουσική σκηνή. Τα έφερε έτσι η ζωή μου και βρήκα ένα συγκρότημα, οι οποίοι ζητούσαν να εκθαρίσει τα επιγόντως, εγώ είχα γίνει γνωστός με τον μπασίστα, ήρθε ένα βράδυ, μου λέει θέλει συγκρότημα, του λέω ναι. Μου λέει αρχίζει για πρόβα, του λέω ναι, πότε, μου λέει τώρα, τώρα φύγαμε. Πάμε κάνουμε πρόβα, αν τους αρέσει, μου αρέσει. Το άλλο Σαββατοκύριακο παίζουμε. Να φαντάσω, εγώ είμαι 18. Είμαι στα Αμπερντίν. Ξαφνικά μου λένε παίζουμε και με βάζουν σε ένα βαν και πηγαίνουμε σε ένα χωριό, ας το πούμε, μας πηγαίνουμε στο City Hall, έτσι, στο θέατρο της. Και έχουμε 150 ανθρώπους από κάτω και παίζουμε ροκ. Παίζουμε τότε, Hold the Line, παίζουμε Foreigner, παίζουμε Dire Straits και παθαίνω την πλάκα. Και λέω, ναι, αυτό είναι, αυτό θέλω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, να σε ρωτήσω κάτι, μέχρι εκείνη τη στιγμή η όλη σου γνώση με την κιθάρα ήταν αυτοδίδακτος. Ήμουν αυτοδίδακτος. Ναι. Έτσι. Ναι. Είχαμε κάνει ένα συγκρότημα με φίλους εδώ. Και τον τελευταίο χρόνο στο Λύκειο ξεκίνησε και έχω κάνει μαθήματα με τον Δημήτρη Ζαφυρέλη. Αχα. Ωραία. Ιδιαίτερα μαθήματα είσαι ο δύο. Ιδιαίτερα μαθήματα κάναμε στο σπίτι του. Εκεί στο. Στο Λυκαβητό. Και με τον Δημήτρη κάνουμε διάβασμα jazz. Ναι. Δύσκολα για μένα. Δύσκολα, γιατί εγώ είμαι ένας αυτοδίδακτος blues κιθαρίστας. Όμως αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μαθήματα. Γιατί λέω ότι, οκ, εφόσον το βλέπεις σοβαρά, πρέπει να ξέρεις και τα βασικά. Αλλά δεν μου βγαίνει εύκολα, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε είσαι τώρα στο εξωτερικό, είσαι Αμπερντίν. Είμαι Αμπερντίν, είμαι 18 και ξαφνικά παίζω σε ένα συγκρότημα το οποίο κάνει περιοδίες στη γύρω περιοχή και μέσα στο Αμπερντίν. Α, και στο Αμπερντίν Σάιρα, το πούμε. Κάθε μία εβδομάδες, έχουμε κοινό, έχουμε κόσμο. Εγώ είμαι σε ένα καινούριο περιβάλλον, δεν το έχω ζήσει αυτό. Ούτε εδώ ήμουν κάπως αρκετά εσωστρεφής, μέναμε και μακριά. Δεν είναι μεγάλωσα μες στην Αθήνα, μεγάλωσα λίγο πιο έξω. Στην Παλίνη. Στην Παλίνη. Αλλά και εκεί μέναμε λίγο πιο έξω από το κέντρο. Οπότε είμαι λίγο απομακρυσμένος. Και για πρώτη φορά ζω και την ένταση του να παίζει μουσική μπροστά σε κόσμο και να έχει κοινό. Ναι. Σωστά. Και όλα όσα αυτό, το να μένει αργά το βράδυ. Ναι. Το να παρασύρεσαι από τις μάτιες απολαύσεις από μπάση της ζωής. Ναι, σωστά. Το να συναντάς δυσκολίες, να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που θες να κάνεις, αυτό που μου τυχε. Ναι. Κάτι έπαιξε ο άλλος ο κιθαρίστης, μας τον δει κιθαρίστη τότε. Κάτι έπαιξε και μου άρεσε, λέω, τι ωραίο, πώς το έκανες, και γύρισε μου λέει να πάω να το μάθεις μόνος. Και μου έκανε τρομερή αίσθηση. Ξέρεις, όταν. Και εκεί, εντάξει τώρα, αυτό ίσως να ακούγεται και λιγάκι υπερβολικό, αλλά εκεί όταν. Δεν είναι υπερβολικό, συμβαίνει αυτό. Όταν είσαι μόνος σου μακριά από το σπίτι σε μια ξένη χώρα και του λες του άλλου, θες να γίνεις φίλος μου, θες να μου δείξεις φίλος μου, όχι. Στενοχωριέσαι, αλλά ίσως και να μαθαίνεις να αντέχεις λίγο παραπάνω. Ναι. Όντως. Ναι. Σωστά. Οπότε έμεινα εκεί για κανένα δύο χρόνια. Όντως άρχισα να παίζω στα jumps. Υπήρχε ένας εξαιρετικός κιθαρίστας εκεί που έκανε jumps κάπου μετά. Και πήγαινα και τον έβλεπα, είχα γίνει πελτσίδα, τον έβλεπα. Όπως υπήρχε και ένα άλλο μαγαζί κάτω στο λιμάνι που Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα είχε πάντα μπλουζ συγκροτήματα. Και εγώ ήμουν μόνος εκεί. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι ήμουν εκεί. Γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου είναι όπως δεν μπλουζ. Ναι. Και είναι στην κουλτούρα της Βρετανίας. Είναι. Το μπλουζ, γιατί έχει ξεκινήσει από την αρχή του 60. Έχουν περάσει όλοι οι μπλουζίστες, έχει δικιά της μπλουζ σκηνή. Και η μπλουζ σκηνή, αυτό είναι το άλλο που θα συζητήσουμε. Η μπλουζ σκηνή του Λονδίνου, το 66, το 65-66, είναι η βάση του rock and roll μετά. Γιατί αυτό κάνει τον κλάπ του στους ρόλους του. Και αυτοί με τις σειρές επηρεάζουν τα άλλα ζητήματα.
Ουσιαστικά θα έλεγα σε αυτό ακριβώς το σημείο και στην εποχή που αναφέρεσαι, θα έλεγα ότι οι Άγγλοι πήραν το blues και το ξανα. Και με κάποιο τρόπο το ξαναέσπρωξαν πίσω στους Αμερικάνους. Δηλαδή, και μετά τι έγινε εκεί, νομίζω ακριβώς εκεί έγινε η διαφορά, η βασική διαφορά του τι ακριβώς είναι blues τη δεκαετία του 70 και οι μπάτες που βγήκαν αργότερα από αυτό το ξαναμοίρασμα της τράπουλας, οι αμερικάνικες μπάτες που βγήκαν με την country μουσική, γιατί η country μουσική πολλές φορές έφτανε και ακουμπούσε τις ρίζες του rhythm and blues. Είναι ακριβώς δίπλα. Νομίζω λοιπόν ότι οι Άγγλοι ακριβώς εκείνη την εποχή πήραν την blues και την ξαναέδωσαν πάλι πίσω στους Αμερικάνους. Ναι, ναι, ναι. Διαφορετική. Και νομίζω στους Αμερικάνους άρεσε αυτή η εκδοχή. Ο τρόπος που εγώ το καταλαβαίνω είναι εξής. Οι Άγγλοι, κάποιοι νέοι μουσικοί στην Αγγλία στις αρχές δεκαετίας του 60, αγαπάνε τον blues πρωτολικά. Δηλαδή, και εγώ μπορώ απόλυτα να ταυτιστώ με αυτό. Σε μένα αυτό συνέβη χωρίς να ξέρω ότι έχει γίνει σε άλλους. Δηλαδή μου συνέβη και αργότερα να μάθω ότι έχει συμβεί σε άλλους. Σε αυτούς που θαύμαζα, δηλαδή για να το πούμε απλά όπως λέμε, έπαθα την πλάκα μου. Ναι, όπως φαντάζομαι ναι. Και αυτοί πάθαν την πλάκα τους. Ναι. Ο Κλάπτον άφησε το συγκρότημα αφού κάνανε το φόγιο του Yardbirds, αφού κάνανε το φόγιο Λό. Ναι. Γιατί θεώρησε ήταν τόσο πολύ pop που δεν ήθελε καμία σχέση έτσι. Με αυτό, γιατί αυτό ήταν ένας καθαρός μπλούσμα. Καθαρός. Δηλαδή ήταν τόσο υπερβολικό. Ναι, ναι. Οπότε παίρνουν τον blues, αλλά αναγκαστικά δεν το παίζουν όπως το παίζουν οι μαύροι. Δεν γίνεται. Γιατί ο λευκός Άγγλος έχει και στο background την κλασική μουσική, έχει την folk μουσική, τη μουσική του τόπου του, έχει και την ευρωπαϊκή μουσική. Οπότε όταν πηγαίνει πίσω στο. Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν πηγαίνουν τώρα οι Rolling Stones στην Αμερική το 64, 65, 66 και αρχίζουν και τους παίζουν blues. Οι λευκοί Αμερικάνοι, επειδή ακριβώς υπάρχει διαφορά, δεν ακούνε μαύρους σταθμούς στην πλειοψηφία τους. Όπως και οι μαύροι δεν ακούνε λευκά. Οπότε όταν πάνε οι Stones και γίνονται τους παίζουν κάποια στάνταρ, ας πούμε, Muddy Waters, και αρέσει στο νέο Αμερικάνο, γιατί λέει, παιδιά, τι λέτε εσείς, από εδώ τα πήραν. Δικά σας είναι. Δηλαδή ενώσανε κατά κάποιο τρόπο. Και το λέγουν, το λένε όλοι οι μεγάλοι bluesmen, ότι χωρίς τους λευκούς Άγγλους, δεν θα είχαμε κάνει κανένα. Δεν θα είχαμε κάνει και αυτό, ακριβώς. Δεν θα μας ξέρανε. Ακριβώς. Θα ήμασταν cult figures και underground figures, παρά άνθρωποι οι οποίοι ακουστήκαν όπως ο Μαντικάι, όπως ο BB King. Μα νομίζω ότι αυτό, αν το πάρεις και το δεις μέσα στις δεκαετίες του 80, του 90, του 2000 και μετά, δηλαδή αν το δεις με... δηλαδή, αν δεις τα παντρέματα που γίνανε, δηλαδή με τον Gary Moore, το Still Got the Blues, που ήταν και νομίζω ο πιο δημοφιλής του δίσκος από όσους έπαιρνε. Ήταν και ο πιο δημοφιλής του δίσκος, ακριβώς. Είμαι μεγάλος Gary Moore fan και από πριν. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Και, ναι. Από το Back on the Streets. Και στο Κολοζίου μου, επειδή ήταν Κολοζίου μου, έχω ακούσει λιγάκι, αλλά Back on the Streets είναι ένας αγαπημένος μου δίσκος. Και μετά και άλλοι που είχε κάνει, Colors of Power. Σωστά. Και το Victims of the Future και το Live, το We Want More, ας πούμε, ήταν. Το Back on the Fields, ξέρω αυτό. Σωστά. Μα λέγανε τότε, δηλαδή, θυμάμαι και συνεντεύξεις. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, θυμάμαι συνεντεύξεις. Όπου έλεγαν ότι, ας πούμε, οι μαύροι καλλιτέχνες και ο Muddy Waters και όσο ζούσαν και λοιπά. Και ο BB King, βέβαια. Ο BB King, ας πούμε, το έλεγε για τον Stevie Ray Vaughan, τον οποίο εγώ τον έχω πριν από κάθε drummer. Τον έχω εκεί. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Θεός μου. Με το δίκαιο, με το δίκαιο. Είναι ο Θεός μου, δεν υπάρχει. Για μένα, δηλαδή, στους μουσικούς που έχω, στους drummers, μουσικούς, αυτός κυριαρχεί, γι' αυτό και τον έχω πάντα εκεί να τον βλέπω. Ας πούμε, ο BB King έλεγε ότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, να συστήσει σε ένα ευρύ κοινό. Ξανά την blues. Ξανά την blues δεν γινόταν. Αυτό λέγανε και για τον Gary Moore. Ότι αν δεν υπήρχε. Δηλαδή ουσιαστικά έλεγαν ότι υπήρχε μια μεγάλη ομάδα λευκών καλλιτεχνών. Το ίδιο λέγανε ας πούμε και στις αρχές του 80 για την ταινία του Blues Brothers. Οι οποίοι ένωσαν και διάφορα ρεύματα. Το Stax Movement από κάτω, με το Chicago από πάνω. Δηλαδή ένωσαν και διάφορα ρεύματα της blues μουσικής. Οπότε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή, όντως, δηλαδή, αν αυτό άρχισε από τους Rolling Stones όπως το λες. Ναι, οι Stones. Ναι. Ξέρεις, μετά πήγαν οι Yardbirds.
Ναι. Μετά πήγαν όλα τα μεγάλα ονόματα της Αγγλίας, πήγαν ναι, πέρα πήγαν και μία από τις βάσεις των Άγγλων, ακόμα και η Black Sabbath, τον Ιωάννη, ακόμα ναι. Ήταν blues μπάντα, ναι. Έτσι. Ναι, σωστά. Και ένας, νομίζω ένας από τους ήχους που, ένας από τους λόγους που είναι τόσο σπουδαίος ο ήχος τον Σάμπαθ και άλλων, και όπως και υπέρ του, ότι ναι. πατάνε και στο blues. Πατάνε και στο rock and roll, έτσι και στο rock and roll, λέμε rock and roll, εννοούμε Chuck Berry, εννοούμε Little Richard, εννοούμε Elvis, από τα Sun Sessions και τα λοιπά, ε. Ναι, σωστά. Και μετά έρχεσαι και βάζεις και τα δικά σου και γίνεται το rock και δεν... Είναι μια, για μένα είναι μια αμήνυτη μουσική, δηλαδή την υπέρα ναι. από, και είναι μια μουσική που, επειδή είναι καινούργια μουσική. Μια μουσική όπως το Rhythm and Blues, πιστεύεις ότι στέκεται στον χρόνο, δηλαδή πιστεύεις ότι στο μέλλον υπάρχει περίπτωση να είμαστε 70-80 χρονών και τελικά όσοι ακούνε blues να μετριούνται σε μερικές εκατοντάδες. Αυτό που μου έρχεται να σου πω όμως στην ερώτησή σου είναι ότι είμαι σίγουρη ότι καθώς μιλάμε στις επόμενες μέρες, στις επόμενες ώρες κάποιο νέο παιδί κάπως θα ακούσει ένα blues και θα πει «Όπα, τι είναι αυτό! Τι! Βάλε μου να το ξανακούσω, τι έχει αυτό και αυτό, όπα, τι μουσική είναι αυτή!» Μπορεί ίσως από τα 10 να είναι ή από τα 100 να είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν παιδιά εκεί έξω. Αγόρια, κορίτσια που ακούνε τον blues και νιώθουν το ίδιο πράγμα που νιώθει κάθε άνθρωπος που αγαπάει τον blues, που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Εσύ κατάλαβα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί το αγαπάς, αλλά είναι. Ξέρεις, το ακούς και μπαίνει μέσα σου και σε βουτάει και σε πιάνει και δεν σε αφήνει να φύγεις. Αφού έκανε και 2 χρόνια και ασχολήθηκα με τις μπάντες, πια δεν υπήρχε επιλογή να γίνει εκπομπή σε αυτήν. Πια ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω αυτό. Και βέβαια πάλι θα πήγαινα για να γίνω ροκ κιθαρίστος στην Αμερική. Στην Αμερική. Οπότε κάποια στιγμή επικοινωνώ με το σπίτι και σου λέω: «Ξέρετε τι, θα πάω να σπουδάσω μουσική στην Αμερική». Δεν ήταν εύκολη η απόφαση από την πλευρά μου και δεν ήταν και εύκολο από την πλευρά του παπά μου να το δεχτεί. Ο οποίος όμως το δέχτηκε προς τη μένη του, παρόλο που δεν συμπληρώσε. Mm-hmm. Και βέβαια με στήριξε και στις σπουδές, έτσι. Mm-hmm. Οπότε μεταφέρομαι τώρα στη Φλόριντα και ξεκινάω για να μπορέσω, ξεκινάω και κάνω κλασική κιθάρα, γιατί πρέπει, για να μπορέσω να έχω τη βίζα, πρέπει να σπουδάσω. Σωστά. Για να σπουδάσω πρέπει να είμαι γραμμένο σε ένα κολέγιο, σε ένα πανεπιστήμιο κλπ. Οπότε έχω τον ξαδερφό μου που μένει στη Φλόριντα, μου κάνει την πρόσκληση, πάω εκεί και με έχει γράψει ήδη. Στο κολέγιο. Με πηγαίνει το πρώτο μου λέει να σου δείξω το κολέγιο που είσαι γραμμένος. Okay.
και μου πήγαινε και στο μουσικό τμήμα και με γνωρίζουν τη διευθύντρια και συνειδητοποιώ ότι έχω γραφτεί, για να έχω βίζα και να μείνω στην Αμερική, έχω γραφτεί στο κλασικό, με κλασικές κιθάρες στο κολέγιο του φορτώτη. Που σημαίνει ότι ξαφνικά με συστήνουν στο δάσκαλο, στην δασκάλα μου της κιθάρας, την Γιασμίν, πηγαίνουν στη δασκάλα μου της θεωρίας και της αρμονίας, εγώ δεν ξέρω να διαβάζω μουσική. Πηγαίνουν στο μαέστρο της χοροδίας, μου δίνουν και το πρόγραμμά μου, καλώς ήρθες, πάμε. Μάλιστα. Και εκεί καταλαβαίνεις υπάρχει μια μικρή ας πούμε αναστάτωση, έτσι, γιατί καλούμε πια να την επεξέλθω σε ένα άλλο κομμάτι. Ναι, ναι. Απ' την άλλη σκέφτηκα και όντως το είχα σκεφτεί ότι okay, εφόσον θες να το κάνεις αυτό, δεν θες να γίνεις κιθαρίστης, κάνε αυτό σαν βάση. Δεν λέω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Για οτιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν από τη μία πρακτικά αναγκαίο να γίνει για να μπορώ να είμαι εκεί. Εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να πάω στο Berkeley. Γιατί εμά τότε όταν στην Ελλάδα όταν μεγάλωνα, τη λέγαμε Berkeley, ήταν κάτι άπιαστο. Άπιαστο. Δηλαδή ένα τόπο μαγικό που πα εκεί και είναι οι καλύτεροι ροκάδε και τζαζίστε και παίζουν κάπω έτσι το φανταζόσουμε. Και ένα τόπο απαγορευμένο που δεν φτάσει ποτέ. Και είναι έτσι. Δεν είναι τυχαία έτσι. Οπότε εκεί σχεδίαζα πια. Ναι. Δηλαδή επέτρεψε τον εαυτό μου να τον ηρευτεί και θεώρησα ότι οκ, okay, ας διασχίσω τον ωκεάνο, ας πάω τουλάχιστον στη χώρα, σωστά, να πατήσω και θα δω πώς θα φτάσω εκεί. Και όταν πήγα στο μουσικό του πρόγραμμα, το κάναμε, έγινα κλασικός κιθαρίστας, είχα μια εξαιρετική δασκάλα, τη Γιασμίν. Η Γιασμίν μαζί με τον Λου και η Γιασμίν Μόαντ ήταν η δάσκαλη κλασικής κιθάρας. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, είναι στο πρόγραμμα. Σπουδαίοι κιθαρίστες. Η Γιασμίν είναι από την Τουρκία, από την Αδριανούπολη. Είναι μια πολύ όμορφη νέα γυναίκα στα 30 της, σπουδαίο ταλέντο κιθαρίστα, με πολύ πολύ καλή έτσι, διάθεση. Και είναι δασκάλα μου, γίνεται δασκάλα μου και με καθοδηγεί. Ξεκινάω ένα ταξίδι εκεί, 2-2,5 χρόνια. Μαθαίνω θεωρία, μαθαίνω μνημονία, το κλασική κιθάρα. Ναι. Κάνω και ακαδημαϊκά μαθήματα. Παίρνω μια υποτροφία κλασική κιθάρα. Ταυτόχρονα γνωρίζω και έναν κιθαρίστα, τον Wesley B. Wright. Μου λένε για ένα μαγαζί που λέγεται Cheers και έχει blues jam κάθε Κυριακή. Και λέω: okay, πάμε. Βρίσκω έναν τρόπο, πηγαίνω και εκεί ακούω μια μπάντα. Τρίο. Μπα στο τύπανο κιθάρα με μια τραγουδίστρια. Big Mama Blue Drums. Ο κιθαρίστας πέτωσε. Έκανε πράγματα που δεν καταλάβαινε. Έχει μια Squire. Δηλαδή, Squire, για όσο δεν ξέρουν, είναι τα πρώτα κομμάτια της Telecaster. Ήταν μια Telecaster που είχε ένα μεγάλο τίμημα. Είχε μια Squire του 58, δεν νομίζω να σου πει. Με αφήνουν να παίξω, μιλάμε λιγάκι, ξαναπηγαίνω κτλ. Και κάτι γίνεται και αυτό ο δασκαλός μου. Οπότε πηγαίνω στη σχολή, πηγαίνω στο κολέγιο, κάνω κλασική κιθάρα, ταυτόχρονα κάνω και με τον Wesley. Ηλεκτρική. Και μου μαθαίνει τα πάντα ο Wesley. Μαθαίνει τις βάσεις. Έλα εδώ μου λέει. Μια που μας ακούνε και παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική κιθαρίστας. Μου λέει θες να παίξεις κιθάρα. Του λέω ναι. Μου λέει είσαι έτοιμος να παίξεις εθνική κιθάρα για τα επόμενα 10 χρόνια. Του λέω τι. Μου λέει είσαι έτοιμος να παίζεις εθνική κιθάρα. Μου λέει 10% σε όλα 9% ρυθμική. Το έχεις καταλάβει. Μην νομίζουμε ότι θα παίρνεις μια κιθάρα, θα παίρνεις τα συγκροτήματα και θα παίζεις όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάθε καλή ρυθμική, θα σε αγαπήσει ο μπασίστας. Θα σε αγαπήσει ο κιθαρίστας. Δεν θα ενοχλείς τον τραγουδιστή και πολύ προσεκτικά μα παίζεις με πιάνο. Έτσι. Άλλο, του πήγα γιατί πήγαινε ένα demo το οποίο ήμουν πολύ περήφανος, το είχα κάνει. Του λέω, Wesley, άκουσε το, το ακούω, λέω, όχι. Του λέω, από το 1 μέχρι το 10, μου λέει, 6-7, λέω, γιατί. Μου λέει, ο χρόνος. Του λέω, τι έχει ο χρόνος, μου λέει, δεν είναι πολύ καλός. Του λέω, τι. Μου λέει, ο χρόνος, μου λέει, δεν είσαι. Του λέω, και πώς θα διορθώσω, με τον όμως. Βέβαια, ήμουνα όμως και τακτοποιημένος, δηλαδή μου το έλεγε και δεν το συζητούσα. Ναι. Την επόμενη μέρα ήμουν με το μετρονόμιο. Ναι, αλλιώς πώς. Μισή ώρα, ας πούμε. Αποφασίζω ότι τώρα ίσως να έρθει η ώρα να κάνω το μεγάλο βήμα. Έτσι. Ναι. Και να πάω στην Βοστόνη να πω στο Berkeley. Ναι. Σου κάνω μια αίτηση, με δέχεστε, βέβαια εκεί πέρα ξέρεις. Είναι το κόστος. Είναι μεγάλο. Ναι. Ήμουν τυχερός, ο μπαμπάς μου μπορούσε να το υποστηρίξει και το υποστήριξε. Παρόλο που θα το ξαναπώ, δεν σύμφωνο. Είναι ακόμα πιο πολύ προστιμένο του, έτσι. Ναι. Και μου δίνει. Βέβαια, μην φανταστείς ότι είχα άνεση. Ναι, απ' την άλλη, επειδή ήδη έχω πάει στη Σκωτία, ήδη έχω υπάρξει στη Φλόριντα, ήδη μιλάω τη γλώσσα καιρό και ήδη έχω αρχίσει να παίζω μερικά live στη Φλόριντα. Λίγο. Έχω έναν άλλο αέρα.
Ναι. Είμαι πια λιγάκι πιο μέσα. Ναι. Δεν είμαι τόσο παρατηρητής. Έχω αρχίσει και ενσωματώνω. Ναι, σωστά, σωστά. Ανεβαίνω πάνω χειμώνα με το τρένο. Βρίσκω να μείνω, γράφουμε και ξεκινάω. Ε? Και σιγά σιγά βρίσκω το δρόμο μου. Βρίσκω για ένα γκρουπ. Εγώ είχα αυτοκίνητο τότε. Είχα πρόσβαση σε αυτοκίνητο που μου δίνει την ευκαιρία να φύγω από τη Βοστόνη. Γιατί ακόμα πιο έχει τώρα να φτάσει στη Βοστόνη. Ναι. Να πει στο Πέρκλι. Είσαι σε μια πόλη η οποία είναι μικρή πόλη αλλά περιτρίγεται από άλλες πόλεις, η οποία είναι γεμάτη από μουσικούς. Και σπουδαίους μουσικούς. Ναι. Μουσική πόλη καθαρά. Ναι, έχει δηλαδή και μαθητές. Βέβαια. Έχει επαγγελματίες, έχει ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να σπουδάσουν όχι μόνο στον Πέρκλι, αλλά να σπουδάσουν και όλα σε 40 λαοδία. Γίνεται χαμός. Έχει, ναι, και βέβαια είναι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο πριν από σένα. Για να μην στρώψει, και όπως ξέρεις και εσύ, είμαστε πάρα πολύ σαν κιθάριστες. Θα δω πιο εύκολα βρίσκεις σαν μπασίστα ή σαν drummer παρά σαν κιθάριστες. Σαν κιθάριστες, είμαστε πάρα πολύ. Πρέπει να έχεις κάτι, να έχεις ένα λίγο και το κοκαλάκι της νεκταρίδας. Εκεί ήμουν τυχερός. Είχα μπει σε ένα μουσικό κατάστημα, άσχετο κτλ. Και βρήκα μια κοιλία, ψάχνω κιθαρίστα. Λέω, όπα, πόσο παράξενο. Κιθαρίστας. Πήρα τηλέφωνο, λέω, όντως ψάχνω, λέω, πού είστε, είμαστε μακριά, είμαστε εκεί. Στο λόγο ένας. Ναι. Που έπρεπε να πάει στο αυτοκίνητο. 5-6 χιλιόμετρα να βγει, ξέρω πώς. Ήτανε, είναι αρκετά, ναι. Ήτανε μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν μπορεί να έχεις πρόσβαση στην πόλη. Και εκεί ήμουν εγώ τυχερός. Δεν είχα πρόσβαση, ας πούμε, σε αυτοκίνητο. Δεν είναι δικό μου, αλλά μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Οπότε ξαφνικά έχω και μια μπάντα blues και αρχίζω και παίζω. Τραγουδιστής, ο Μάικ Εσπινόλα, τραγούδι φυσαρμόνικα, drums και bass. Με προοπτικές, θα παίξουμε σε live, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα κτλ. Και όντως έτσι αρχίζει και γίνεται και μπαίνω στην πραγματικότητα του live της Αμερικής, το οποίο είναι 4-45 λεπτά. Συνήθως ξεκινάμε γύρω στις 9 ή στις 10, τελειώνουμε γύρω στις 2. Ή 1 ή 2 ανάλογα την άδεια που έχει το μαγαζί. Και παίζουμε εκτός τώρα. Εκτός. Γιατί η Βοστόνη είναι δύσκολο να παίξει, είναι πιο. Όμως η Βοστόνη προσφέρει σχεδόν όλες τις μέρες, με εξαίρεση Παρασκευή και Σαββάτου, έχει blues jams. Τις Κυριακές έχει 2. Έχει μεσημεριανό και βραδινό. Και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει blues jams. Οπότε όταν εγώ δεν έπαιζα με την πάντα ή δεν έκανα πρόβα, ήμουν στα blues jams. Ανελειπώς. Ανελειπώς. Και ξεκινάει μια τριβή. Ξεκινά να παίζω μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Στο τέλος έπαιζε ξανά. Είχα δύο βασικά live downtown Boston με έναν bluesman τοπικό, τον Silas Hubbard Jr. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο. Πάντα εξελίσσεται. Κάποια στιγμή παίζουμε με έναν λευκό drummer, έναν Εβραίο που έχει το Music Complex. Έχει δηλαδή είναι ιδιοκτήτης προβάδικου μεγάλου, και αυτός είναι ο drummer μας και κάνει και προβάδικο. Και μου λέει, να σου πω, απόψε παίζω κάτω στη Βοστόνη, downtown, και χρειαζόμαστε κιθαρίστα για blues live, μπορείς? Του λέω, μπορώ. Μου λέει ο φίλος ο Κέβιν ο μπασίστας, μπορεί να έρθει? Του λέω, μπορεί, φαντάζομαι. Μου λέει, ελάτε, μου λέει, παίζουμε 9 η ώρα. Πάω τον Κέβιν, του λέω, μπορείς? Μου λέει, μπορώ. Μου λέει, πάμε. Βάζω και τα λεπτά. Πα, τι είναι αυτό? Μπαίνουμε και είναι ένα εστιατόριο. Έχει ένα ωραίο πάλκο και βλέπουμε και ένα κυριούλι ψηλό, ξερακιανό, λευκό, ο οποίος στείνει το Χάμοντ. Με ένα Λέσλι από τα μεγάλα τα Λέσλι. Ναι. Και είναι και ο Μπίλιο με τα ντράμπς. Τι γίνεται? Στείνει και ο Κέβιν, στείνω και εγώ, στείνομαστε έτσι. Και σκάει και ο... σκάει μετά ο Σάιλας. Ένας έτσι πολύ λεπτός, μαύρος, έτσι χείλα. Παρουσιαστικό δύσκολο. Ξερακιανός. Ναι, δύσκολο. Ο οποίος δεν είναι φιλικός, αλλά δεν είναι και πολύ ομιλητικός. Είναι λίγο απόμακρος. Είναι λίγο. Και ξεκινάμε να παίζουμε. Και τι να σου πω. Σιγά σιγά μέσα από το δεύτερο τραγούδι, γιατί του λέω, φίλε μου, τι κατάσταση. Έτσι και ωραία. Πάντα. Και αρχίζω και ακούω τους ήχους που επιθυμούσα να ακούσω και δεν σου ακούσω ποτέ μου. Αυτό δηλαδή που έψαχνα ξαφνικά το. Ακούω το Χάμοντ από τον Λέσλι, ακούω τα drums, ο έτσι παίζει φυσαρμόνικα και τα λέει. Και είναι ωραία. Και είναι ωραία. Και έχει διάφορα τώρα αυτή η δουλειά. Γιατί αυτή τη δουλειά την κράτησα 1,5 χρόνο. Δύο φορές την εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη. 9, 1.
Μια-μια. Downtown Boston με τον Silas. Ο Silas ήταν αυτός που είχε ξεκινήσει τα blues jam στη Βοστόνη στις αρχές δεκαετίας του 80. Έχει όνομα. Είναι κάποιος. Ναι. Είναι κάποιος, τον ξέρουμε. Και του έχει εμπιστευτεί το μαγαζί και έχει εμπιστευτεί δύο βραβείες. Είναι το μόνο live που έχει. Και τον έχει κάθε εβδομάδα. Ο κιθαρίστας που αντικατέστησα εγώ είχε μόλις γεννήσει η γυναίκα του. Είχε κάνει ένα μωράκι και του είχε ζητήσει γυναίκα να μην φύγει. Ναι, έμενε και μακριά, οπότε άλλη τύχη, έτσι. Ναι. Από το πουθενά, σπάνι. Και εκεί γνωρίζεις και τον blues, γιατί ο Σάλας ήταν blues. Ήταν ένας άνθρωπος blues και το εννοώ πραγματικά. Δηλαδή δεν έφυγε. Δεν νομίζω να φύγει ποτέ από το μαγαζί με λεφτά στη τσέπη του. Νομίζω πως τα πίνε όλα στον μπαρ. Αλήθεια το λέω. Όπως φεύγαμε όλοι και πηγαίναμε. Μετά, επειδή έκλεινε το μαγαζί στις 2 και το μόνο που έμεινε ανοιχτό ήταν το Green Dragon, ήταν Irish Pub, που έκλεινε στις 3 και πηγαίνανε εκεί για να πιούνε μετά. Εγώ δεν πολύ έπαιρνε. Ναι. Αυτοί πήρανε πολύ. Ένα βράδυ μας απέλησε όλους. Εκεί που καθόμασταν. Απολύεστα. Και αυτό ήτανε. Όχι. Την άλλη μέρα πήγα, πάμε, δεν θα πάμε, λέει, δεν ξέρουμε, να παίξουμε, θα πάμε. Πάμε και βλέπουμε. Μπήκε εδώ μαζί με κουβέντα. 9 η ώρα ξεκινήσαμε να παίζουμε, ήρθε τραγούδισαν, δεν μας χάνουμε. Είχε διάφορα δηλαδή, κατάλαβες, είχε περιπέτεια. Οπότε εκεί ήρθε η εμπειρία του πάλκου, του τζαμ. Σύμφωνα με αυτές τις εμπειρίες και με την εμπειρία που έχεις τώρα, τι σημαίνει, και αν υπάρχει, και τι σημαίνει για σένα, επαγγελματισμός στη μουσική. Η πρώτη απάντηση που μου ήρθε όταν με ρώτησες τι πάνε να πει επαγγελματισμός είναι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Πάνω σε αυτό το έχεις. Τι πάει να πει, κάνω τι καλύτερο μπορώ. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχω συναυλία το βράδυ. Εάν δεν είναι συναυλία, έχω live το βράδυ. Έτσι. Είναι σωστό να έχεις περάσει τα τραγούδια στο προηγούμενο βράδυ. Είναι σωστό να έχεις ξυπνήσει ή κάποια στιγμή μες την ημέρα να έχεις σταθεί. Mm-hmm. Είναι σωστό να έχεις επικεντρωθεί και να θυμάσαι ότι έχεις live το βράδυ. Είναι σωστό να έχεις κάνει την απαραίτητη προετοιμασία. Είναι σωστό να. Για μένα. Και ήταν ένα μάθημα που, αν θες να πούμε την ιστορία σε λίγο, ένα μάθημα που μου έδωσε ένας μεγαλύτερος μουσικός στην Βοστόνη και έχει να κάνει με τον blues. Για μένα είναι πάρα πολύ, είναι απαραίτητο να ντυθείς σαν να πηγαίνεις για συνέχεια. Είναι σωστό, και το είπαμε και στην αρχή. Είναι σωστό να είσαι στην ώρα σου. Είναι σωστό να είσαι ανοιχτός και να κάνεις τους ανθρώπους γύρω σου να αισθάνονται όμορφα πάνω στο πάλκο και να μην τους προγγείς. Να μην τους προγκάσεις, να μην τους μιλάς απότομα. Είναι σωστό να δημιουργείς ένα ωραίο περιβάλλον, μια ωραία δόνηση. Είναι σωστό να προφυλάσεις τον εαυτό σου από παράξενες δονήσεις, γιατί μπορεί κάποιος να αισθάνεται άβολα, μπορεί κάποιος να αισθάνεται ανέβρατη, μπορεί κάποιος να μην σε γουστάρει και μόνο που εσύ προσπαθείς να ηρεμήσεις για να παίξεις ό,τι καλύτερο μπορείς να έρθει να σου πει κάτι για να σε στενοχωρήσει και να χάσεις την. Το τάτσο. Ναι, να σε στείλει αλλού, δηλαδή να σου πει κάτι και την ώρα που. Οπότε είναι σωστό να. Έχεις και το χώρο σου. Okay. Έχω συναυλία, παιδιά. Αφήστε με λιγάκι. Εδώ με τους δικούς μου. Ναι. Είναι πολλά. Για μένα, επαγγελματισμός είναι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Απ' την άλλη, νομίζω ότι για τη φύση της δικιάς μας της δουλειάς, που είναι λίγο παράξενη. Γιατί. Γιατί πάρα πολλές φορές η δουλειά που κάνουμε είναι συνυφασμένη με το εγώ, με την προβολή, με την επιβεβαίωση, με τις ανασφάλειες. Καλά, δεν μιλάμε για τραγουδιστές, μιλάμε για μουσικούς τώρα. Για όλους. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Για τραγουδιστές, για μουσικούς, για όλους μιλάμε. Νόμιζα ότι μιλάγεις μόνο για τραγουδιστές, γιατί είπες όλα τα χαρακτηριστικά των τραγουδιστών αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι, έχει και χαρακτηριστικά των μουσικών. Ίσως να. Πρόσεξε, ο τραγουδιστής. Πλάκα κάνω, αλλά είναι, ναι, έτσι. Ο τραγουδιστής απλά είναι πολύ πιο εκτεθειμένος. Όπως νομίζω, εφόσον θα μιλήσουμε για τραγουδιστές. Δεν θέλω να μιλήσω για αποκλειστικά τραγουδιστές. Ναι, αλλά. Είναι πιο εκτεθειμένος και τραβάει πιο πολύ το. Θεωρώ ότι ο τραγουδιστής είναι άλλου είδους συνωμοταξία από το μουσικό. Ναι. Έχουν μια άλλη προσωπικότητα, έχουν μια άλλη διάθεση στα πράγματα. Έχουν ένα άλλο ψώνιο, θέλεις. Έχεις συναντήσει, έχεις πιάσει ποτέ αυτό το επίπεδο το οποίο θα ήθελες. Έχεις, ας πούμε, στη λίστα σου τα καλύτερα σου live και τα χειρότερα σου live. Ναι, ωραία ερώτηση, δεν έχω σχέση ποτέ. Ωραία ερώτηση, τα καλύτερα που λέω.
Και, όχι, και, δεν και, έχω και, τέτοια και, λίστα να σου πω την αλήθεια. Θα μπορούσε να είναι ίσως το ρωτάω και κυκλοπαιδικά, γιατί θα μπορούσε ίσως να. Ξέρεις, ένα πολύ κακό live μπορεί να σε ξυπνήσει πολλές φορές. Μπορεί δηλαδή να είσαι σε μια νιρβάνα μέσα, στην οποία έχεις αρκετή δουλειά, παίζεις συνέχεια live, είσαι με τα ίδια άτομα και δεν έχεις καταλάβει κάτι. Το οποίο μπορεί κάτι να αφορά εσένα, μπορεί να αφορά ένα μέλος της μπάντας, μπορεί να αφορά τον ήχο σου, μπορεί να αφορά οτιδήποτε. Γι' αυτό ρωτάω αν έχεις κάποιες λίστες τέτοιες. Δηλαδή, αν έχεις μια λίστα με τα καλύτερα ή λίστα με τα χειρότερα. Τις περισσότερες φορές προσπαθώ απλά να επιβιώσω καλύτερα μπορώ να χαιρετήσω. Κοίταξε, ποιος είναι ο σκοπός του live. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να καταλάβω ποιο ακριβώς ήταν το πλαίσιο, το επαγγελματικό πλαίσιο που έβλεξα. Γιατί πια άρχισα να μεγαλώνω. Και η αλήθεια είναι πως όταν το κατάλαβα, όταν συνειδητοποίησα πού βρίσκομαι, τι συμβαίνει γύρω μου και τι πραγματικά, πώς πραγματικά είναι ο τρόπος λειτουργίας όλου του κυκλώματος, δεν πολύ χάρηκα. Ήταν κάποια στιγμή που ξημέρωσε και είπα, όχ, έχω κάνει τέτοια γκαφά. Είμαι δηλαδή στα 27-28, έχω τραβήξει τον δρόμο μου και μπορεί και να έχω κάνει τόσο λάθος. Είμαι τόσο μακριά. Τελικά εμένα δουλειά μου να παίζω μουσική για να πίνει ο κόσμος και βάζω λεφτά από αυτά που περισσεύουν. Ναι. Αυτό έκανα. Την έχω πατήσει τόσο πολύ. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Θεωρώ ότι είμαι μουσικός. Πιστεύω ότι είμαι μουσικός. Αλλά ποια είναι η δουλειά μου σε μουσικό. Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Εκεί δεν μπορούσα πια, αφάσισα, δεν είχα πια επιλογές, ήταν πια πολύ αργά. Και αφάσισα το εξής, αφάσισα ότι θα καταλάβω τι πρέπει να κάνω παρακολουθώντας τους ήρωές μου, τους ανθρώπους που θαυμάζω και θα κάνω αυτό που κάνουν και αυτοί στο βαθμό που με επιτρέπει η πραγματικότητα. Τι κάνουν οι άνθρωποι που θαυμάζω για να ο Γκάνα, ο Νόφιλερ, ο Κλάπτον, ο Τζεπλακ, τι κάνουν. Γράφουν τη μουσική τους, την ηχογραφούν και τη μοιράζουν με τον κόσμο. Και μετά βγαίνουν και παίζουν live. Άρα τι πρέπει εγώ να κάνω, να γράψω τη μουσική μου, να την ηχογραφήσω, να παίζω live, να τη μοιράζω με τον κόσμο. Βέβαια σε σχέση με αυτούς είμαι πολύ πιο. Ναι, εντάξει. Αλλά το μοντέλο είναι το ίδιο. Δεν θέλω να πω ότι και τα μικρά αεροπλανάκια πετάνε. Βέβαια. Αν έχουν σωστή κατασκευή. Σωστά. Δεν είναι τζάμπο τζε. Ναι, σωστά. Αλλά κάνει την πτήση. Και αυτό που έχει σημασία, είχε σημασία και έχει σημασία για μένα πια, όταν ίσως τα μεγάλα όνειρα φανήκανε ότι το λέγανε και πολύ λογικό, αυτό που σκέφτηκες, δεν έχει σημασία, ήταν η κινητήριος δύναμη για να κάνεις κάποιες πράξεις που εσύ να μην τις έκανες. Ναι. Από την άλλη, τι γίνεται τώρα που το βλέπεις αλλιώς, συνεχίζω και κάνω αυτό που πρέπει. Τι είναι? Συνεχίζω και παίζω κιθάρα, συνεχίζω να μελετάω, συνεχίζω να κάνω πρόβες, συνεχίζω να γράφω μουσική, συνεχίζω να ηχογραφώ μουσική, συνεχίζω να μοιράζομαι τη μουσική με τον κόσμο μου, συνεχίζω να κοινωνικοποιούμε μέσα από τη μουσική και συνεχίζω να προσπαθώ να είμαι ένα συν, ένα μικρό συν. Ναι. Να μην είμαι πλήν. Ένα μικρό συν στον κόσμο σήμερα. Ναι. Να μην τα κάνω τουλάχιστον χειρότερο. Το χειρότερο μπορώ να κάνω να παίξω και μερικές λάθος νότες ή μερικά λάθος ακόρντα, έτσι. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έχεις κερδίσει το δικαίωμα αυτό. Γιατί είναι δικαίωμα. Ναι. Είναι δικαίωμά σου να το κάνεις. Ναι. Νομίζω ότι όταν φτάνει μια στιγμή που το κερδίζεις, να λες είναι δικαίωμά μου να κάνω λάθος ένα ακόρντο. Ναι, εντάξει. Και απ' την άλλη, κοίταξε να δεις. Μετά το έκτο ακόρντο θα λογοδοτήσω. Ναι. Μέχρι εκεί το έχω κερδίσει. Είναι αυτό. Τι σχέδια έχεις για το μέλλον? Τι σχέδια έχω για το μέλλον. Δεδομένων των συνθήκων. Τελείως δεδομένων των συνθήκων. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το live. Οπότε δεν έχω πολλά σχέδια για την Ελλάδα για το live. Σωστά. Αλλά σίγουρα, γιατί το έχω ήδη κανονίσει όπως κάνω κάθε καλοκαίρι εδώ και σχεδόν για δεκαετία, σίγουρα το καλοκαίρι θα πάω στη Σουηδία να παίξω. Αχα, πολύ ωραία. Πηγαίνω και παίζω εκεί το καλοκαίρι εποχιακά και είναι ήδη κανονισμένοι. Αυτοί έχουν άλλες διαδικασίες, δεν έχουν κάνει lockdown κτλ. Έχουν περιορισμούς. Θα παίξω και ακουστικά, γιατί παίζω και ακουστικά, την αγαπάω πολύ την ακουστική κιθάρα και παίζω και ακουστικό ρεπερτόριο και αυτό είναι το ένα πρακτικό κομμάτι του live. Αυτές τις μέρες τελειώνει και βγαίνει ο δίσκος από το κύτταρο, το live recording από το κύτταρο που κάνουμε στις 15 του Μάιου. Εδώ θα πω ότι έχουμε ήδη το CD αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό είναι το CD που κάνουμε πιο πριν από το. Ναι, το 19. Είναι το 18 είναι αυτό. Αυτό είναι το CD.
στο λέω να το δείτε, ένα καταπληκτικό CD. Μ' άρεσε πάρα πολύ το εξώφυλλο. Μ' άρεσε ο τίτλος, το Breakthrough. Η στιγμή που Breakthrough, το πω στα αγγλικά, το πω στα ελληνικά. Where the impossible becomes possible. The moment where the impossible becomes possible. Η στιγμή δηλαδή που το αδύνατο, αυτό που νόμιζε ότι ήταν αδύνατο για σένα, γίνεται δυνατό. Και έχουμε όλοι μας τις στιγμές. Όλοι μας βρισκόμαστε σε ένα σημείο. Υπάρχει ένα πράγμα που μας θυμηθούμε στο παρελθόν που μας φαινόταν αδύνατο να γίνει και αυτή τη στιγμή είναι ένα κομμάτι αυτού που είμαστε ή αυτού που ζούμε. Και μιλώσει για τα σχέδια μου. Το breakthrough για μένα είναι να μπορέσω να ξεπεράσω ίσως τους περιορισμούς που έχω και να φτάσω ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θεωρώ ότι όταν φτάσω εκεί θα αισθανθώ πιο γεμάτος από ό,τι θα αισθανόμουν ποτέ με οτιδήποτε άλλο. Το ξέρεις ποιο είναι αυτό το σημείο? Νομίζω πως το ξέρω, ναι. Το μοιράζεσαι ή όχι? Ναι. Τι είναι, ποιο είναι αυτό το σημείο? Το δικό μου το breakthrough. Ναι. Το δικό μου το breakthrough είναι το να μπορώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που έχω σε σχέση μόνο με μένα. Ναι. Και αν και είναι δύσκολο, και να αισθάνομαι ότι βρίσκομαι πάνω ακριβώς στο σημείο που θα έπρεπε να είμαι. Ότι δεν έχω χάσει τον δρόμο μου. Ναι. Η δυσκολία δηλαδή είναι να κρατήσεις πορεία την ώρα που γίνονται τόσα πολλά πράγματα δίπλα σου και γύρω σου. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου το πρόγραμμα. Ναι. Και νομίζω ότι τα καταφέρνω. Ναι. Γιατί από τη μία έχουμε το δίσκο του κιτάρου που βγαίνει και τώρα ετοιμάζω και ένα instrumental δίσκο. Αχα. Που θα είναι και μια καινούρια άποψη γύρω από τη μουσική που νομίζω ότι οι επόμενες μου δισκογραφικές δουλειές δεν θα είναι πια δουλειές που θα τραγουδάω τόσο πολύ όσο θα παίζω δικές μου συνθέσεις οργανικές. Α, αυτό και το πάρω και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Τελευταία ερώτηση, ήθελα να σε ρωτήσω αν βλέπεις αυτή η κατάσταση η οποία μας επηρεάζει όλους με τον COVID να τελειώνει. Τι γίνεται, πώς το έχεις, το έχεις φιλοσοφήσει καθόλου? Γιατί τώρα πια έχουμε περάσει από την πραγματικότητα, εγώ πιστεύω ότι έχουμε περάσει όλοι, το ξέρουμε, στη φιλοσοφία του πράγματος πια. Ναι. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσω πού βρίσκεται το φαινόμενο και πού βρίσκεται ο χειρισμός του φαινομένου. Δεν είμαι αρνητής του ότι. Ναι. Πιστεύω ότι γίνεται. Πιστεύω ότι όντως υπάρχει μια. Και εγώ αυτό πιστεύω. Μια επιδημία, πανδημία, ένα ιός που κολλάει πάρα πολύ γρήγορα και που σε περιπτώσεις μπορεί να είναι επικίνδυνος και θανατηφόρος. Πιστεύω ότι γίνεται. Ναι. Και εγώ το πιστεύω. Ναι. Πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη είναι ότι το σύστημα υγείας που έχουν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φόρτο που μπορεί να φέρει μια ανεξέλεκτη εξέλιξη της πανδημίας και αυτό φοβούνται, κάτι που ίσως να έγινε στην Ιταλία πριν από το καλοκαίρι. Από την άλλη, επειδή ας πούμε ότι είμαι αντισυστημικός, σίγουρα δεν είμαι. Ναι. Νομίζω ότι για πρώτη φορά, χωρίς να υπάρχει επανάσταση, το σύστημα βρήκε τόσο πολύ περιθώριο να ελέγξει χωρίς να βγουν τα όπλα. Ναι. Θέλω να πω περιορισμός κυκλοφορίας. Βέβαια. Περιορισμός μετακινήσεων. Βέβαια, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι έχει απόλυτη λογική. Ναι. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορείς να μην σκεφτείς, αν σκέφτεσαι εναλλακτικά, κάποιοι δεν σκέφτονται εναλλακτικά έτσι. Είναι πραγματικά χειρισμός πανδημίας ή είναι χειρισμός ολοκληρωτισμού. Ναι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Όταν το σύστημα δεν είναι διαδραστικό με τον κόσμο, αλλά αποφασίσει να επιβάλλει ή να ελέγξει τον κόσμο, έτσι. Ναι. Και δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για τον τρόπο που το κάνει. Είμαστε ίσως λιγάκι πιο ευαίσθητοι στο γεγονός ότι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να μας ρωτάει κανένα. Και δεν μας ρωτάει και δεν τον ενδιαφέρει να μας αρέσει. Ναι. Και τελικά θεωρεί ότι δεν είναι και δικαίωμά μας να μας αρέσει. Γιατί αν βγεις στον δρόμο και του πεις δεν μ' αρέσει, σου δίνει το περιθώριο να το κάνεις μόνο έτσι, γιατί αν το κάνεις αλλιώς θα πας πολύ ξύλο. Σωστά. Δηλαδή αν θες να βγεις έξω και να είσαι στρατιωτά για κούνινα μίλητα, να μην λες πολλά, να βγεις να περπατήσεις και μετά να πας πέτσι, okay. Αν θέλεις όμως να κάνεις κάτι παραπάνω, θα πας και πολύ ξύλο. Ναι, okay. Σωστά. Οπότε αυτό είναι το σύστημα. Είναι ένα σύστημα ελεγκτικό, ολοκληρωτικό. Δεν είναι διαδραστικό.
Οπότε έρχεται και τώρα εδώ και μην έχοντας βάλει τις βάσεις να είναι σε επαφή μαζί μας και να μας πει: παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να το χειριστούμε ανάλογα. Όλοι μαζί. Εσύ όμως δεν έχεις μάθει έτσι. Εσύ έχεις μάθει ότι απέναντί σου θα έρθει και να σου πει τι είναι και τι δεν είναι. Ναι. Και δεν έχεις περιθώρια. Ναι. Οπότε λογικά και εμείς, όταν έρχεται και σου βάζει και σου λέει: μέχρι την τάδε να κυκλοφορήσει, μετά θα κυκλοφορήσει. Νομίζω και εμείς θα κοιτάμε και λέμε αλήθεια. Σωστά. Είσαι σίγουρος. Το είπες πάρα πολύ σωστά. Μας έχεις μάθει τόσο καιρό, μας έχεις πάει στα νεύρα και συνεχίζεις να μας τα σπάς. Δύσκολο να σε εμπιστευτώ. Ναι. Και κάτι άλλο. Λες ότι έχεις έναν ιό που είναι προβληματικός. Πώς και δεν πήρες περισσότερους γιατρούς και νοσοκόμους. Πώς και δεν σκέφτηκες να αναβαθμιστείς και να οργανωθείς για αυτό που έρχεται. Πώς η μόνη απάντησή σου ήταν στο ότι εγώ δεν θα βγαίνω από το σπίτι μου, ότι για να βγω πρέπει να σου γράψω, ότι δεν επιτρέπεται αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά δεν σου πέρασε το μυαλό να φτιάξει μια κατάσταση που απειλείται. Ναι, εντάξει, εκεί πάμε κάπου αλλού. Εκεί νομίζω πάλι επιστρέφουμε στους λόγους που εμείς που όλοι δεν έχουμε τα μάτια, αλλά εμείς που το βλέπουμε στο σκυλιάκι από μια άλλη οπτική γωνία, γιατί πάντα ο μουσικός έχει ένα ίσο λίγο πιο ελαφρό. Ναι. Και ιδιαίτερα ο ροκ μουσικός είναι και λίγο πιο αντιδραστικός. Ναι, σωστά. Έτσι, έχει μια αντίδραση, μια επανάσταση, μια ότι κάνε μου τη χάρη τώρα, άσε να σου παίξω λίγο, μην ενοχλείς. Μη μου λες για δουλειά και για υποχρεώσεις και για τέτοια. Σωστά. Να ροκάρουμε λιγάκι, βάλε ένα ποτάκι, μην με κουβεντιάζεις. Σε παρακαλώ, άνθρωπε μου, δηλαδή. Όταν έρχεται και σου λέει όλα αυτά, λες αλήθεια. Δεν μου φαίνονται πολύ σωστά. Λοιπόν, Σίμος Κοκαβέσης, μάθατε πάρα πολλά σήμερα, και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ήταν μεγάλο δώρο για μένα να έρθεις εδώ, έχεις πάρει την εκτίμησή μου από όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί και γνωριζόμαστε και εύχομαι να συνεχίσουμε κάποια στιγμή. Το εύχομαι να ξαναβρεθούμε σε μουσικές σκηνές. Με το καλό. Και να επιστρέψουμε τελικά σε αυτά που όλοι γνωρίζουμε. Μπύρα, να βλέπουμε live. Ναι, παρέα. Μπύρα, να παίζουμε live. Να παίζουμε, να ακούμε. Μπύρα, να τρώμε αυτά. Εξής, μπύρα παντού. Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.
Πάρα πολύ πρέπει να τα ακούσετε.